Τέλος εποχής για το ξενοδοχείο Μπορυβάς που εδώ και χρόνια είναι κλειστό και ερημωμένο στον δρόμο Λάρνακας Δεκέλιας. Την περασμένη Τρίτη έπεσαν υπογραφές και η ανέγερση πλέον ενός μεγαλεπίβολου έργου είναι στα σκαριά. Το Μπορυβάς, ξενοδοχείο 5 αστέρων, άφησε εποχή για τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σύγχρονες εγκαταστάσεις και τα πολυτελή του δωμάτια. Εδώ και 15 όμως περίπου χρόνια παρέμεινε βουβό σε μια κατά τα άλλα τουριστική περιοχή. Εκεί βρήκαν καταφύγιο άστεγοι και χρήστες ναρκωτικών, ενώ ένα βράδυ καλοκαίρι του 2013 διαπράχθηκε άγρια δολοφονία με το θύμα να εντοπίζεται νεκρός στην αίθουσα υποδοχής του ξενοδοχείου. Τώρα η τουριστική περιοχή στην Ορόκλινη αλλάζει άρδιν, αφού η επένδυση αφορά πολυτελές θέρετρο με επαύλεις αλλά και διαμερίσματα στον χώρο που βρίσκεται το ξενοδοχείο, καθώς και σε διπλανό μεγάλο τεμάχιο στην ακτή της Πύλας. Πίσω από την όλη επένδυση είναι η Αμερικανικών Συμφερόντων NCH Capital, η οποία διαχειρίζεται κεφάλαια δισεκατομμυρίων σε ολόκληρο τον κόσμο. Μάλιστα, είναι η πρώτη φορά που ο κολοσσός επενδύει στην κυπριακή αγορά και ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα. Κατέληξα κάποιοι επενδυτές να κάνουν την αγορά και μετά από μία συνάντηση που είχα μαζί τους σε πρώτο στάδιο, είναι στα πρόθυρα του σχεδιασμού για ενός μεγαλεπίβολου τουριστικού συγκροτήματος. Όπως βλέπετε κι εσείς, το εν λόγω ξενοδοχείο είναι εγκαταλελειμμένο και ερυπωμένο, ενώ βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τα υπόλοιπα πολυτελή ξενοδοχεία της περιοχής. Το επενδυτικό πλάνο προβλέπει τουριστική και οικιστική ανάπτυξη και η όλη επένδυση αναμένεται να αγγίξει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ παρόμοιο έργο πραγματοποιείται σε Κέρκυρα και Μαυροβούνιο. Η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών αναμένεται έντος του 2019.